Η συγκεκριμένη διάκριση είναι μια διάκριση στην οποία μπορεί να σε προτείνει κάποιος άλλος. Εγώ είχα την τύχη να με προτείνει το British Council της στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ουσιαστικά επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει πρωτοβουλίες ώστε να αλλάξουν την τοπική κοινωνία και κατ' επέκταση στον κόσμο. Ουσιαστικά αυτό για το οποίο μας στηρίζουν είναι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Council in Greece, στον οποίο μέχρι σήμερα έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 300 μαθητές και φοιτητές να κατασκευάσουν μικρούς δορυφόρους, τους οποίους εμείς εκτοξεύουμε με ένα πύραυλο σε υψόμετρο 1 χιλιόμετρου, οι οποίοι όταν αποδεσμευτούν από το πύραυλο και κατέβουν με τη βοήθεια ληξιπτώτου, εκτελούν μία αποστολή. Αυτό, για αυτόν τον λόγο, αυτό το πρόγραμμα θα υποστηρίξουν και πιστεύουν ότι δίνοντάς μου αυτή την ευκαιρία, μαζί με πάρα πολλούς νέους από τον υπόλοιπο κόσμο, με άλλους 23 ανθρώπους, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες διαβίωσή μας στον πλανήτη, αλλά και να εξερευνήσουμε τι περιέχει ο ουρανός, ας πούμε, το διάστημα. Ναι. Βέβαια τώρα εγώ θυμάμαι από τα μαθητικά σου χρόνια με μια άλλη ομάδα εδώ από το Λύκειο, Τρίτο Λύκειο αν θυμάμαι καλά, της Μυτιλήνης. Σωστά. Λοιπόν, είχατε ξεκινήσει και είχατε φτάσει έτσι στην Ευρώπη. Ασχολούσαστε από τότε με το διάστημα. Κάτι που συνέχισες και τώρα. Συνέχισες και μετά. Όπως είπα και στο National Geographic στην αίτηση που έκανα, εμένα το αρχικό μου πλάνο ήταν να γίνω αρχαιολόγος. Αν δεν είχα πέσει πάνω στον κύριο Γιώργο Κοντέλη, στο Τρίτο Λύκειο Μυτιλήνης, δεν θα είχαμε ασχοληθεί με το διάστημα και πραγματικά από τότε, μαζί με τον Ηλία τον Θεοδωρίδη που συνεργαζόμαστε μαζί και έχουμε μαζί και τον οργανισμό, το Epistine Space Innovation, είναι αυτό το σημείο αναφοράς μας. Είναι ο Γιώργος Κοντέλης και αυτά που μας έμαθε σαν μαθητές στη Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Τώρα όμως εδώ το πιο σημαντικό είναι, νομίζω, και για ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο επιστήμονα, το οποίο κάνεις έτσι, έχεις μπει με πάρα πολύ μεγάλη φόρα και νομίζω ότι όλα αυτά επηρεάζουν και εσένα προσωπικά, δηλαδή τη δική σου εξέλιξη και τα δημοσιεύματα και όλα αυτά σε κάνουν γνωστό δηλαδή στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Δεν αφορά δηλαδή μόνο το θέμα της Ελλάδος, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αλλά το θέμα είναι από ένα τέτοιο περιοδικό που έχει και μια διαφορετική οπτική κουλτούρα, δηλαδή προωθεί βιώσιμη ανάπτυξη, ένα βιώσιμο μέλλον, δηλαδή και ανθρώπους που το υποστηρίζουν αυτό και είσαι μέσα σε τέτοιους ανθρώπους και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή έχει και μια άλλη κουλτούρα, μια προσέγγιση, δηλαδή διαφορετική στα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι τονίζει και το περιοδικό. Αρχικά το National Geographic είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει ξεκινήσει για περισσότερο από 150, περίπου 200 χρόνια και υποστηρίζει έρευνα κατά βάση, ερευνητές, μεταξύ των οποίων είναι άνθρωποι που έχουν διακριθεί παίρνοντας Νόμπελ. Άρα αυτή η διάκριση είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και σαν οργανισμός, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε μια global, μια παγκόσμια αίσθηση στην Ελλάδα και στον χώρο του διαστήματος και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους νέους και εμείς μαζί να δημιουργήσουμε τεχνολογίες στην Ελλάδα που θα μας πάνε ένα βήμα παρακάτω. Τώρα, ποια είναι τα σχέδιά σου, τα βήματά σου, τα επόμενα, τι σχεδιάζεις, δηλαδή πού βλέπεις εσύ να κατευθύνεσαι μέσα από την έρευνα? Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλάνο το οποίο δεν έχω ξαναμοιραστεί. Είναι να φτιάξουμε ένα ανοιχτό εργαστήριο για διαστημικές τεχνολογίες, το οποίο θα προσπαθήσουμε να γίνει ένας ομφαλός διαστημικής εξερεύνησης στην Ελλάδα και στη συνέχεια και στο εξωτερικό. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα Open Innovation Hub, όπως λέγονται αυτά τα πράγματα, που να έρχονται νέοι άνθρωποι που να θέλουν να ασχοληθούν με το διάστημα και να δημιουργούν τεχνολογίες για την εξερεύνησή του. Ναι, όπως ξεκίνησες εσύ, δηλαδή. Αυτό. Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό γίνεται σε συνεργασία, δηλαδή αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι σε συνεργασία με διάφορα κέντρα, δεν ξέρω, ανά τον κόσμο? Πώς το σκέφτεσαι? Λέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Ναι. Να γίνει στην Ελλάδα
σε φυσικό χώρο εδώ και ελπίζουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε δει, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει μαθητές από αυτά τα πράγματα που κάνουμε, ναι, που βρίσκονται στην Αμερική, στο Johns Hopkins της Αμερικής, στο Πανεπιστήμιο, στην Πενσιλβάνια, στο Delft, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, και βλέπουμε ότι υπάρχουν νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και δεν τους δίνει κανείς το βήμα και δεν τους βοηθάει ώστε να πάνε παρακάτω αυτό που θέλουν. Βλέπουμε παιδιά τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου να φτιάχνουν μικρούς δορυφόρους και να τα πηγαίνουν καλύτερα από φοιτητές. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Τώρα πλέον και από τα παιδιά και αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην επιστήμη πλέον αυτό που κοιτάζουν όλοι είναι η σκέψη, γιατί τη γνώση την παίρνεις. Είναι η σκέψη, πώς σκέφτεσαι, οι ανοιχτοί ορίζοντες, οι προοπτικές που δίνεις μέσα από και πώς δημιουργείς, έτσι δεν είναι? Έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό ένα κύμα και υποστηρίζουμε ανθρώπους που είναι από 25 και κάτω. Και ακριβώς αυτό το βραβείο είναι μέχρι 25 χρονών, από 17 μέχρι 25. Υποστηρίζουν αυτούς τους νέους ανθρώπους για να αλλάξουν τον κόσμο. Και αυτό λέει και στην ανακοίνωσή του που έβγαλε τώρα το National Geographic. Στόχος είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους με μια τελείως διαφορετική οπτική και λογική που έχουμε στα πράγματα, να βοηθήσουμε να πάμε παρακάτω όλοι μαζί. Είμαστε μια γενιά η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια οικονομική κρίση. Περάσαμε, επειδή είμαι και από την Μυτιλήνη, περάσαμε από ένα προσφυγικό και σήμερα ζούμε μια πανδημία. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα ζούμε σαν κόσμος διαφορετικό. Λες και είμαστε ξεχωριστοί κράτος με κράτος. Και η βασική αρχή του διαστήματος που διατυπώνεται στη συνθήκη της UN, της United Nations, λέει ότι οτιδήποτε ανακαλυφθεί ή δημιουργηθεί για το διάστημα είναι κτήση όλης της ανθρωπότητας. Και πιστεύουμε ότι το διάστημα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πάμε την κοινωνία μας σαν ανθρωπότητα παρακάτω και θα καταφέρουμε να ζήσουμε όλοι μαζί.